Ένα ψηφιδωτό με μάρμαρα και τσιμέντο κοσμεί την παλιά αγορά του Ηρακλείου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης. Για κλάματα! Για κλάματα είναι! Η εικόνα αυτή στην οδό 1866 γίνεται καθημερινά αντικείμενο σχολιασμού τόσο από ντόπιους όσο και από τουρίστες. Ο κόσμος σου παίρνει φωτογραφία. Οι τουρίστες που περνάνε, δεν έχει μείνει ένας που να μην έχει πάρει φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία πάει στην πατρίδα τους μετά και είναι ένα κακό στοιχείο. Α, είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ άσχημο και χαλάει όλη την αισθητική του δρόμου. Κάτι θα έπρεπε να το κάνουν για να γίνει πολύ πιο όμορφο και όπως ήταν πριν. Είναι το κεντρικότερο σημείο της πόλης και είναι ό,τι πιο αρνητικό για τους τουρίστες. Γιατί εδώ είναι η κεντρική αγορά και περνάνε χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα από εδώ. Εδώ έρχονται, ψωνίζουν, μασουλίζουν, βλέπουν και τα αρχαία. Έτσι θα πρέπει να ήταν, δεν το βλέπουν αυτοί. Στο επίμαχο σημείο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες λόγω τεχνικού προβλήματος όταν άγνωστος έριξε τσιμέντο στον αγωγό της ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση των έργων έγινε προσωρινή διόρθωση του δαπέδου με τσιμέντο, χωρίς ωστόσο να ληφθεί μέρημνα για τον οδηγό όδευσης τυφλών, τον οποίο διασχίζουν συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης. Διπλό το κακό. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει χτες. Είναι κακό για την περιοχή, γενικά. Πρέπει να το ξαναδούνε και να γίνει γρήγορα. Πρώτο κάτω, οι πλάκες, τα μάρμαρα έπρεπε να κάνουν κλαπ κλουπ να κουνιούνται. Όλοι λέμε μέρες τώρα γιατί το αφήσαν έτσι. Δεν μπορούν να βάλουν δύο πλακάκια. Απορία. Όπως σχολιάζουν πολίτες, πρόκειται για μια κακοτεχνία σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ηρακλείου και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Όπως λένε με καυστικό τρόπο οι Ηρακλειώτες, η εικόνα μιλά από μόνη της. Εδώ είναι Ελλάδα. Τέλος. Τίποτα άλλο. Είναι Ελλάδα. Ό,τι φτιάξει, ό,τι χαλάσει δεν ξαναφτιάχνεται. Γι' αυτό ο Δήμος έχει βγάλει ανακοίνωση. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει κι εσείς. Ότι είναι προσωρινό. Προσωρινό όμως ήταν και για 2 μήνες το χώμα που υπήρχε. Επομένως, τώρα θα έπρεπε να βγάλουν το χώμα και αντί να βάλουν άσφαλτα, βάλουν αυτό που έπρεπε να βάλουν.